Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ολόφρεσκο, γλυκό, ολίγο ξινό, γιατί θα κάνουμε τάρτα λεμόνι με γκανάζ από κουβερτούρα γάλακτος γιώτης. Θα είναι το καλύτερο γλυκό που θα μπορούσατε να φάτε αυτή την περίοδο, σας το εγγυώμαι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τι άλλο, με το ζυμαράκι μας. Σε ένα μπολ, όλα τα υλικά για το ζυμάρι μας. Ζάχαρη κρυσταλλική, μέσα. Baking powder. Ένα αυγό. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και βούτυρο παγωμένο. Και τώρα με τα χεράκια μας, καθαρά χέρια, αρχίζουμε και ζυμώνουμε. Τρίβουμε το αλεύρι μαζί με το βούτυρο. Το θέλουμε παγωμένο για να σιγά σιγά να λιώνει με τη θερμοκρασία των χεριών μας και να απορροφά το αλεύρι. Θα μας πάρει 3-4 λεπτά, μπορείτε να το κάνετε όμως και στο μιξεράκι. Έχει αρχίσει να φαίνεται σαν βρεγμένη άμμος, αυτό θέλουμε. Και σιγά σιγά θα καταλάβετε ότι έχει να αρχίσει να γίνεται ζυμαράκι. Και τώρα θέλουμε περίπου μισό λεπτάκι ίσα ίσα να γίνει ένα ζυμαράκι. Πιέζουμε τα χέρια μας σιγά σιγά. Κοιτάξτε. Οχ. Το χρειαζόμαστε όλο το μείγμα μας. Είναι μπισκοτένιο. Αυτό θέλουμε να θρηματίζεται. Ζυμαράκι έτοιμο. Τι θέλουμε, μία μεμβράνη. Το πατάμε για να παγώσει πιο γρήγορα. Κλείνουμε. Μισή ωρίτσα με μία ώρα στο ψυγείο να παγώσει, να σταθεροποιηθεί το βουτυράκι μας για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε λίγο πιο εύκολα. Εμείς είχαμε ετοιμάσει ένα, εννοείται. Το έχουμε αφήσει 5-6 λεπτά και ίσα ένα μαλακό από το ψυγείο μας να μπορεί να δουλευτεί. Και κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολο είναι να κάνετε τάρτα στο σπίτι. Ταρτιέρα. Λαδόκολα στον πάτο και θα βάλουμε και λίγο βούτυρο στα πλαϊνά. Και τώρα, για να δείτε ούτε πλάστη ούτε λαδόκολες που έχουμε ξανακάνει κατά καιρούς, θα βάλουμε το ζυμαράκι μας μέσα. Και πατάμε. Πατάμε από το κέντρο προς τα έξω. Θέλουμε να είναι παντού το ίδιο πάγος η τάρτα μας. Άρα δεν αφήνουμε κάπου πιο χοντρό, γιατί δεν θα ψηθεί το ίδιο με τα υπόλοιπα κομμάτια της τάρτας μας. Οποιαδήποτε τρυπούλα την κλείνουμε με τα χέρια μας πάρα πολύ απλά, γιατί όπως σας είπα είναι πάρα πολύ μαλακό το ζυμαράκι. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το γύσο. Πιέζουμε να πάρει το σχήμα της ταρτιέρας μας. Κοιτάξτε εδώ. Θέλουμε να έχει τη θικούλα γύρω-γύρω που λέμε για να κρατήσει μέσα την γέμιση και τη λεμονοκρεμά μας και την γκανάζ. Το μόνο που μένει είναι τρυπούλες. Λίγες τρυπούλες στη βάση για να μην φουσκώσει. Δεν θα βάλουμε βάρος όπως βάζουμε άλλες φορές. Απλά έχουμε προθερμάνει το φούρνο σε 180 βαθμούς. Τρυπούλες πολλές και ψήνουμε για 25 λεπτά στη μεσαία θέση του φούρνου. Εννοείται έχουμε ετοιμάσει μία. Κοιτάξτε το πόσο όμορφη είναι. Τραγανή, πολύ ωραίο χρωματάκι σε 25 λεπτά μόλις. Την έχουμε αφήσει να κρυώσει πάρα πολύ καλά, να περιμένει νοχελικά στην άκρη. Και το μόνο που μένει είναι για να τη γεμίσουμε να κάνουμε μία υπέροχη τάρτα λεμόνι που θα γλύφετε τα χέρια σας. Κατσαρόλα στη φωτιά. Ανάβουμε το μάτι. Και μέσα τώρα. Κοιτάξτε εδώ τώρα δουλίτσα. Χυμός λεμόνι. Κρυσταλλική ζάχαρη. 4 αυγουλάκια. Το μόνο που μένει, πολύ απλά, να ανακατεύουμε μέχρι να αρχίσει να πίζει η κρέμα μας. Αφαιρούμε λίγο, αν πάρει θερμοκρασία γρήγορα. Σπάμε τα αυγά. Βάζουμε στο μέτριο και πάμε πάνω στη φωτιά. Ανακατεύουμε συνεχώς μέτρια φωτιά, να μην ψηθεί το αυγό και μας γίνει scrambled legs. Και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να αρχίσει να παίρνει μια βράση. Με το που δούμε πρώτη βράση, την πρώτη μπουρμπουλίδα αφαιρούμε εκτός. Όσο ζεσταίνεται η κρεμούλα μας, πάμε να πάρουμε ξύσμα από 3 λεμονάκια. Γιατί μας αρέσει το έξτρα άρωμα λεμονιού, του πάει πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε. Έχει πάρει μια βράση, κλείνουμε το μάτι, ανακατεύουμε. Εδώ. Δεν θέλουμε παραπάνω, θέλουμε τόσο όσο. Και έτσι όπως είναι ζεστή, τώρα θα αρχίσουμε να προσθέτουμε σιγά σιγά μέσα το βούτυρό μας. Μπιμεράκι, για να ομογενοποιήσουμε σωστά το βούτυρό μας. Και με το χέρι γίνεται μια χαρά με ένα φουέ, αλλά με το μπίμερ έχει άλλη λίγα. Αυτό ήτανε. Πάει και η λεμονόκρεμα, πεντανόστιμη, πανεύκολη, λίγο υπομονή στο ανακάτεμα
Κοίταξε εδώ τι έχουμε φτιάξει. Αφράτη, έτσι, βελούδινη, μοσχομυροδάτη. Ακόμα και ο μηχανόβιος που γουστάρει, τρέχει για να δοκιμάσει. Θα ισορροπήσει τέλεια με την κατάσταση που θα κάνουμε με κουβερτούρα γάλακτος γιώτης και θα έρθει και θα δέσει όλο αυτό το γλυκό και θα... Α! Φανταστικό! Ήρθε η ώρα να βάλουμε στην παγωμένη τάρτα μας όλη αυτή την κρεμούλα. Η καλύτερη τάρτα λεμόνι που θα έχετε φτιάξει ποτέ στη ζωή σας. Κρατήστε τη συνταγή αυτή. Και φύγαμε για ψυγείο για 1-2 ώρες να κρυώσει πάρα πολύ καλά, να έχει γίνει σαν ζελεδάκι πάνω για να μπορέσει να κάτσει πάνω η γκανάς μας. Φύγαμε. Έχουμε ετοιμάσει εννοείται και μία τάρτα με λεμονόκρεμα. Θα γίνει κακός χαμός. Έχει παγώσει 2 ώρες στο ψυγείο μας. Το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσουμε την υπέροχη αυτή γκανάς που θα ζωνοδεύσουμε. Κατσαρόλα πάνω στη φωτιά. Στο μέτριο. Μέσα κρέμα γάλακτος. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος γιώτης που έχει γεμάτη ισορροπημένη γεύση σοκολάτας γάλακτος με ισορροπημένη γλυκύτητα, λιώνει τέλεια, έχει βελούδινη υφή και θα μας απογειώσει την τάρτα μας. Θα την ψιλοκόψουμε πολύ καλά. Η κρέμα μας ζεστάθηκε, τη σβήνουμε. Και πάει μέσα στην κρέμα γάλακτος τη ζεστή. Αφήνουμε 20-30 δευτερόλεπτα να μαλακώσει από τη θερμοκρασία της κρέμας μας και σιγά σιγά ανακατεύουμε να αρχίσει να λιώνει, να αποκτά αυτή τη βελούδινη υφή που θέλουμε και να μοσχομυρίζει όλο το στούντιο κουβερτούρα γάλακτος. Και τώρα ήρθε η ώρα να λερώσουμε την τάρτα μας με την γκανάς μας. Και απλώνουμε πάρα πολύ απαλά, κυκλικά, κοιτάξτε εδώ, σιγά σιγά να έρθει και να δένει πάνω από την τάρτα μας, κοιτάξτε. Κάνουμε και λίγα σιδεία και με το πίσω μέρος του κουταλιού μας για το απαγώσει να είναι έτσι λίγο πιο ρουστικ, έτσι όπως είναι πιο homey. Το μόνο που μένει είναι να μπει ένα 45 λεπτό με μία ώρα στο ψυγείο, να παγώσει η γκανάς μας. Όσο παγώνει η τάρτα μας, πάμε να ετοιμάσουμε και τον καρνί γιώτης με γεύση βανίλια που θα το αφραντέψουμε απλά με 200 γραμμάρια κρύο γάλα. Έχει φυτικά λιπαρά, μπορεί να γανέλεις ό,τι γλυκά θες. Είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του και εννοείται υπάρχει και σε γεύση σοκολάτα για όσους αγαπάνε τη σοκολάτα. Άρα, ένας φάκελος μέσα σε ένα μπολ. Εδώ. Κρύο γάλα. 3,5% λιπαρά. Αυτό είναι. Και απλά χτυπάμε. Αυτό είναι. Σε 4 λεπτά μοσχομυρίζει βανίλια, στέκεται πάρα πολύ ωραία. Είμαστε πανέτοιμοι. Το μόνο που μένει είναι να περιμένουμε μισή ωρίτσα να παγώσει η τάρτα μας και να γυρίσουμε να γαρνίρουμε. Πάγωσε η τάρτα μας, μοσχομυρίζει λεμόνι, μυρίζει και η κουβερτούρα γάλακτος γιώτης. Πιστεύω ότι πραγματικά θα είναι το αγαπημένο σας γλυκό όταν το φτιάξετε. Το μόνο που μας μένει. Σακούλα ζαχαροπλαστικής και να βάλουμε τον καρνί βανίλιας μέσα. Παίρνουμε μπροστά μας και γαρνίρουμε όπως εμείς επιθυμούμε. Να κάνουμε ροζετίτσες. Ροζετίτσες. Ναι. Παιδιά, είναι το γλυκό και για κάθε μέρα, αλλά είναι και για γιορτές. Βαφτίσια, γάμοι, καλέσματα. Τι άλλο υπάρχει. Γενέθλια, γιορτή, τσικνοπέμπτη, γιατί όχι, γιορτή είναι γι' αυτό. Τελειώσαμε. Κρατάμε τον καρνί, όποιος θέλει, σε κάθε κομμάτι που θα κόβουμε θα γαρνίρουμε και με καρνί, γιατί στέκεται έως και 2 μέρες μέσα στο ψυγείο μας. Και τώρα, πώς τελειώνει ένα γλυκό που έχει βασικό υλικό το λεμόνι, με ξύσμα. Νομίζω το μόνο που μένει είναι να κόψουμε κομματάκι και να σερβίρουμε και να φάμε. Αφού να κόψω, κόψω από εδώ. Όχι, θα το χαλάσω. Θα κόψω από εδώ. Θα το χαλάσω. Θα κόψω από εδώ. Αυτή η τάρτα θα είναι το must γλυκό για όλα τα τραπέζια σας. Δεν υπάρχει.
το μπισκότο μας, η κρέμα λεμονιού, από πάνω η γκανάζα από την κουβερτούρα γάλακτος γιώτης που ισορροπεί όλη τη γλυκύτητα, το γκαρνί από πάνω, βανίλια που έρχεται και συμπληρώνει το δάγκωμά μας. Κοιτάξτε εδώ κομματάκι, κοιτάξτε εδώ μέσα τι γίνεται. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να δοκιμάσουμε. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η συνταγή. Πρέπει να την κάνετε. Τελείωσα για σήμερα. Θυμηθείτε με, κάντε αυτό το γλυκό. Αφήστε μου σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο τι άλλα γλυκά θέλετε να δείτε από εμένα εδώ στο κανάλι μας. Καμπανάκια, κάντε και ένα like δωρεάν είναι, γιατί χωρίς εσάς εμείς τι θα ήμασταν, τίποτα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε, φιλάκια, φιλάκια, πολλά και λεμονάτα και ταρτοειδέστατα.